να συναντήσω και να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον καλεσμένο μου για σήμερα, που είναι ο Γιάννης Οπανόπουλος, κτηνίατρος και ακτινολόγος. Καλησπέρα, Γιάννη, να μιλάμε και στον Ενίκο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Καλά, είχαμε σήμερα τη Θύελλα. Α, οι φίλοι μας, οι φίλοι μας, ε. Σήμερα, παραδόξως, είχαμε ένα γατάκι που έπεσε από το δεύτερο, από τη Θύελλα. Από τη Θύελλα, το πήρε ο αέρας. Το πήρε ο αέρας. Πόσο μικρό ήταν, κανονικό γατάκι? Κανονικός γάτος, 4-5 κιλά γάτος. Και εγώ που βγήκε στο μπαλκόνι, Λούση, κάποια στιγμή και τη λέω: ένα μέσα, τη λέω: μη σε βρούμε, δεν μου δεν άφοξα. Σήμερα προσέζει, ήταν και μικρό. Είναι μικρό, ναι. Εντάξει, είναι γύρω στα 6 κιλά, αλλά εντάξει. Και έπεσε το κακόμοιρο, έπαθετε τίποτα? Ευτυχώς τίποτα, ευτυχώς τίποτα. Είναι και οι γάτοι είναι και 7 ψυχοι. Ναι, και συνηθίζουν να πηγαίνουν στις άκρες των μπαλκονιών και σήμερα τον αέρα ήταν. Ανεβαίνουν δηλαδή και πάνω στα μπαλκόνια. Ανεβαίνουν στα κάγκελα. Και πολλές φορές πέφτουν χωρίς να έχουμε αέρα. Σήμερα που είχε αέρα ήταν πολύ επικίνδυνο. Βέβαια. Μα γι' αυτό έπεσε κιόλας. Γιατί εντάξει, ναι, 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 τα σκυλάκια είναι λίγο πιο προστατευμένα. Πιο δεν ανεβαίνουν. Καμία σχέση. Ε? Ναι, τι κάνουν λοιπόν οι αγαπημένοι μας φίλοι τώρα τον χειμώνα? Οι τι μπορούμε φίλοι... να δώσουμε έτσι σαν συμβουλές? Ας αρχίσουμε από αυτό, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Κοίταξε, το χειμώνα ουσιαστικά οι περισσότεροι έχουν τελειώσει με το εμβολιακό πρόγραμμα που ακολουθούν. Α, συνήθως... έτσι πρέπει να γίνει. Μέχρι... Συνήθως οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εμβολιάζουν σε περιόδους καλοκαιριού ή φθινοπόρου. Τώρα το χειμώνα μπορείς να κάνουμε κάποιες εξετάσεις αίματος προληπτικές. Α, γίνονται και προληπτικές. Όπως και στον άνθρωπο. Από όπως ποια και στον... ηλικία? Συνήθως οι κτηνίατροι συνιστούμε μετά την ηλικία των 5 ετών. Α, μάλιστα. Πριν την ηλικία των 5 ετών μπορείς να κάνουμε εξετάσεις τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, για την νόσο που λέμε εμείς λεϊσμάνια, γνωστή στον κόσμο, μάλιστα, είναι σαν καλαζάρ. Ναι, μπράβο. Αυτό τώρα είναι μέχρι να σταματήσουν τα κουνούπια δηλαδή. Ναι, αυτό μεταδίδεται από σκνήπα. Από σκνήπα. Και επειδή έχει ένα χρόνο επόασης από 2 μήνες έως 6 μήνες έως και χρόνια, οπότε προσπαθούμε και προλαμβάνουμε ότι αν τσιμπήθηκε το καλοκαίρι, αφήνουμε 2 μήνες, άρα φτάνουμε Νοέμβριο να κάνουμε την πρώτη εξέταση, αλλιώς μετά το Πάσχα περίπου. Mm-hmm. Άρα 2 φορές το χρόνο μπορούμε να εξετάζουμε για αυτό το νόσημα. Α, θέλει μια απλή εξέταση αίματος, ε? Απλή εξέταση αίματος. Δηλαδή, αν κάνουν τις προληπτικές, ας πούμε, τώρα, μπορούν να το δουν. Μαζί με τις προληπτικές εξετάσεις, ναι. Συνήθως τώρα βλέπω τελευταία χρόνια ο κόσμος ξεκινάει και κάνει προληπτικές εξετάσεις αίματος στο σκύλο του, όπως κάνουμε στα παιδιά ή σε εμάς, γιατί είναι πια μέλος οικογένειας. Βέβαια. Ειδικά την τελευταία δεκαετία. Όλος ο κόσμος έχει ένα σκύλο ή μία γάτα ή και κάποια εξωτικά είδη στο σπίτι ναι, του. Έχουν και αυτά, ναι. Τα... Οπότε μπορούμε πια και κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Και αυτά. Εγκουάνα και πτηνά. Έχω δει, είχα δει το καλοκαίρι, είχα πάει στην Πρέβεζα και σε ένα ξενοδοχείο και είχε έρθει ένα ζευγάρι και είχε ένα εγκουάνα. Ναι. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτά είναι, έχουν έρθει και τώρα καινούργια. Λίγο βέβαια στην Ελλάδα, δεν έχουμε τόσο μεγάλη έρωτα με τα αυτά εξωτικά. Αυτά ισχύουν βασικά, δηλαδή, προληπτικές εξετάσεις και για τα εγκουάνα, λέμε τώρα, μια και το αναφέραμε. Όχι, και όχι. Για τα σκυλά, για τα γατάκια. Για τα σκυλά και τα γατάκια, ναι. Ναι. Για εγκουάνα, όχι, όπως και για τα κουνελάκια, εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και συνάδελφοι που ασχολούνται με εξωτικά είδη. Α, μπράβο, είναι και εξειδίκευση αυτό. Είναι εξειδίκευση. Βέβαια, δεν θα είναι. Ναι, ναι, πια ούτως ή άλλως. Και στο... τα πτηνά που έρχονται, κάτι παγά, παπαγάλι τεράστιοι και αυτά. Ναι, ναι. Όλα αυτά υπάρχουν οι κτηνίατροι που γνωρίζουμε όλοι, που ασχολούμαστε περισσότεροι στην Αθήνα, ασχολούμαστε περισσότερο με σκύλο και με γάτα. Στην επαρχία ασχολούνται με παραγωγικά ζώα. Ναι, με ναι, τα εξωτικά ναι. ζώα. Επειδή έχουμε και λίγα στην Ελλάδα, είναι λίγοι οι συνάδελφοι που εξειδικεύονται και έχουν περισσότερη εμπειρία. Μάλιστα, σωστό και αυτό. Δεν τα ξέρετε και όλα από την αρχή. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, φανταστείτε, σαν να συζητάμε. Και για πόσα τη δεκαετία του 60 που υπήρχε ο γενικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός που λέγαμε, και έκανε λίγο απ' όλα. Έκανε λίγο το γυναικολόγο, ναι, λίγο ναι, το ενδοκρινολόγο, ναι, 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 λίγο το χειρουργό. Ενώ τώρα εξειδίκευση. Τώρα πια στους γιατρούς δεν νομίζω ότι εσύ θα πήγαινες για τα μάτια σε ένα παθολόγο ή σε ένα γυναικολόγο. Θα πήγαινε στην οφθαλμία. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι είναι και στον κλάδο μας. Πια υπάρχουν εδώ, ειδικά σίγουρα την τελευταία δεκαετία, συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί περισσότερο με κάποιο τομέα. Πολλοί στη γενιά μας έχουμε φύγει στο εξωτερικό και έχουμε κάνει μια μετεκπαίδευση, κάποιο διδακτορικό και έχουμε ασχοληθεί με κάποιο τομέα. Υπάρχουν πια ορθοπαιδικοί, οφθαλμίατροι, δερματολόγοι, ενδοκρινολόγοι, παθολόγοι. Παίρνουμε τώρα και, για το χειμώνα, εκτός από τις προληπτικές εξετάσεις που θα τις κάνουμε του αίματος μετά από την ηλικία των 5 ετών και σε γάτα και σε σκύλο. Και σε σκύλο. Mm. Άλλο που μπορούμε να κάνουμε, πολλοί ρωτάνε αν χρειάζεται να φοράμε ρούχα ή τα ειδικά παπουτσάκια. Ναι, συνήθως... θα σε ρωτήσω και εγώ γι' αυτό. Έχω μια πορεία, πια πες μας. Συνήθως στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν έχουμε τόσο πολύ ψυχρό. Κρύο. Δεν έχουμε πολύ κρύο. Ναι, συνήθως μπορεί στην Θεσσαλονίκη και πιο βόρεια εκεί. Και όταν είναι κουρεμένα τα. Και όταν είναι κουρεμένα. Και συνήθως μιλάμε για τα μικρόσωμα. Τα μεγαλόσωμα δεν έχουν καθόλου ανάγκη. Καθόλου, γιατί μένουν και πιο πολύ έξω. Συνήθως τα μεγαλόσωμα δεν τα έχουν και μέσα στο σπίτι. Αλλά εντάξει. Ναι.
καλό είναι βέβαια έχουν να τα προφυλάσσουν. Μια μεγαλύτερη προστασία. Τα μικρόσωμα είναι πιο ευαίσθητα. Πιο ευαίσθητα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που είπες και για τα παπουτσάκια. Εγώ ήθελα, όταν την πήγαινα βόλτα, έλεγα για το χειμώνα πιο πολύ. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση. Ήθελα να τις βάλω, δεν τα μπόρεσα. Γιατί αυτά είναι να τα συνηθίσουν λέει, από μικρά. Από μικρή, γιατί εγώ δεν τις τα φοράγα. Δηλαδή είχα και πιο πολύ μέσα στο σπίτι. Και επειδή έχει και πολύ τρίχωμα, δεν την έβγαζα και πολύ. Γιατί λέω, άμα βρέχει, άμα χιονίζει, δεν κρυώνει. Οι πατουσίτσες τους έχουν τέτοια μόνωση που έξω ξέρω εγώ χιονίζει. Και πρέπει να βγάλεις το σκυλί σου και να κατουρίσεις, ας πούμε. Συγγνώμη που το λέω και έτσι. Να κάνει την ανάγκη του. Πώς θα. Δηλαδή δεν κρυώνει άμα πατήσεις ένα χιονισμένο τοπίο ή μέσα στις βροχές και στο κρύο. Κρυώνουν. Απλά έχουν μεγαλύτερη αντοχή από ό,τι έχουμε εμείς. Δεν έχουν πρόβλημα. Αν πατήσουν ξυπόλυτα, γιατί εγώ ουσιαστικά τα βλέπω ότι είναι ξυπόλυτα. Ναι, όχι. Υπάρχει κερατίνη στη βάδα, οπότε δεν επιτρέπει τόσο γρήγορα στη θερμοκρασία να έρθει σε επαφή με το σώμα. Δεν έχει δηλαδή θέμα. Δεν έχουν πρέπει, θέμα. Όχι. Βέβαια, αν ήμασταν σε μια περιοχή όπως είναι η Βόρεια Ιταλία ή Κεντρική Ευρώπη που έχουν. Ναι, έχει χιόνια. Αρκετά χιόνια, εκεί προτιμούν και βάζουν παπουτσάκια, τα έχουν συνηθίσει, βάζουν από παπουτσάκια. Μικρά. Και από μικρά και δεν λερώνονται, δεν έχουν μετά το να καθαρίζουν στο σπίτι. Ναι, αυτό και εγώ θα το ήθελα, αλλά δεν μου τα βάζει η δικιά μου. Τίποτα. Ούτε σα ακούω. Καλά, μετά πήγα να τη βάλω κάτι μικρά σακουλάκι έτσι να τα δέσω. Λίστρα γέκ. Δεν γίνεται. Α, το λέω, μην σπάσουμε κανένα πόδι τώρα. Φοβούνται γιατί χάνουν την αίσθηση. Αν δεν το έχει συνηθίσει, νομίζω ότι χάνει την αίσθηση και είναι σαν να το έχει. Και δεν κουνιάτανε μετά. Μπράβο, σαν να το έχει βιδώσει το πάτωμα. Ναι, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Ουσιαστικά νομίζει ότι αιωρείται. Γι' αυτό. Θέλει από μικρά. Αυτό ήταν η δικιά μου. Λέω δεν κρυώνουν να μα πατάνε έτσι κάτω. Γι' αυτό. Για την Ελλάδα υπάρχουν κάποια προϊόντα σε πέτσο, τα οποία μπορεί να είναι σαν μια χλαπάτσα που έχουν αντιμικροβιακή δράση. Όταν γυρνάς και περνάει σαν Μπράβο, χαλάκι. Σαν χαλάκι, ναι. Περνάει πατούσα, την κάνεις και καθαρίζει. Αυτά. Ναι, βέβαια. Κάνε δουλειά, ναι. Τα είδα στο Pet Shop, αλλά επειδή τα είδα λίγο καινούριο, λέω, δεν το είχα πολύ έτσι. Λέω κάτσε να δω αν είναι εξοικειωμένο. Ναι, όχι, κάνουν δουλειά, είναι καλό μέτρο. Τώρα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Παθαίνουν, δηλαδή επειδή βλέπουμε τα σκυλιά που τρέχουν, πηδάνε, είναι κακό αυτό, δηλαδή να, ξέρω εγώ η δικιά μου, επειδή είναι και μικρόσωμη, ανεβοκατεβαίνει από το κρεβάτι πάνω κάτω από καναπέδες κτλ. Αυτό τους προκαλεί πρόβλημα στις αρθρώσεις μεγαλώνοντας ή καμιά φορά ή κάνα κατάγμα ή ξέρω να στραβοπέσουν έτσι λίγο, στραβοπατήσουν ή γλιστράει. Είναι καλό, γιατί στην Αμερική, να σου τελειώσω, που έχουν τα μεγάλα και ψηλά κρεβάτια, έχουν και σκαλοπατάκια για να ανεβαίνουν τα ζωάκια πάνω στο κρεβάτι, π.χ. ή να κάνει ένα καναπέ να κάτσουν. Κοίταξε, όσο πιο μικρόσωμο είναι το σκυλί, πρέπει να φανταστούμε ότι το ύψος που πηδάει, δηλαδή ένα πίντσερ που είναι πολύ μικρό, αν πηδήξει από ένα καναπέ, είναι σαν να πηδάμε εμείς από 3 μέτρα ύψος. Μας έχει τύχει να μας έρθει ένα πίντσεράκι που είχε σπάσει το πόδι γιατί πήδηξε από τον καναπέ. Πάνω από τη χαρά του πήδηξε και σπάσει το πόδι του. Οπότε πρέπει να ξέρουν και οι ιδιοκτήτες να προσέχουν. Βέβαια είναι γενικά χαρούμενα ζώα τα οποία θέλουν να πηδάνε. Ναι. Αλλά εμείς πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας γιατί όσο πιο μικρόσωμο είναι το σκυλί, τόσο πιο δύσκολο είναι και πιο λεπτά τα κοκαλάκια. Και οι ιατρικές επεμβάσεις. Δεν είναι τόσο εύκολες. Εντάξει, το έβαλε το ποδαράκι στο γύψο. Γύψο στα ζώα δεν χρησιμοποιούμε. Αλήθεια. Δεν χρησιμοποιούμε. Γιατί ο γύψος δεν μπορούμε να το βάλουμε καλά. Τρώγεται το ζώο, θα τον δαγκώσει και θα έχουμε και πολλές επιπλοκές. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Χειρουργικές επεμβάσεις. Α, κατευθείαν, ε. Υπάρχουν ορθοπαιδικοί χειρουργοί που σχεδιάζουν και κάνουν μια χειρουργική επέμβαση με τα γνωστά πλάκες, ύλους, αυτά που λέμε σίδερα και πλάκες στον άνθρωπο. Μου είπες ότι έχετε και ένα πολύ πρωτοποριακό μηχάνημα. Είναι αυτό με το αξιονικός τρομογράφος, που εντάξει είναι και η πρώτη φορά που ακούω ότι υπάρχει για σκυλιά. Συνήθως εγώ το ξέρω, θα μου πεις γιατί να μην υπάρχει, αφού είναι δικοί μας άνθρωποι πλέον, είναι άνθρωποι. Εγώ τη λέω ανθρωπάκι, τη δικιά μου ποτέ, δικά μας παιδιά να το πω έτσι. Ναι. Γιατί να μην υπάρχει και για τα ζωάκια μας. Κοιτάξτε, στο εξωτερικό αυτό το βρίσκουμε σε αρκετές κλινικές αυτό το μηχάνημα. Ο αξιονικός τρομογράφος ουσιαστικά είναι όπως τον άνθρωπο, κάνουμε αξιονικές. Στα ζώα μας βοηθάει πολύ περισσότερο γιατί δεν μιλάνε. Θέλουμε σε λίγο χρόνο να εξετάσουμε πολλά σημεία. Σε δηλαδή ποιες περιπτώσεις το κάνετε αυτό? Σε ποιο θα μπει ένα ζώο? Όταν κάτι, ας πούμε, όταν αρχίσει και κουτσένει, δηλαδή υπάρχει κάποιο τέτοιο, ή και προληπτικά, δεν ξέρω αν γίνεται. Προληπτικά όχι. Συνήθως δεν κάνουμε προληπτικές εξετάσεις με αξιονική, γιατί χρειάζεται να είναι το ζώο σε ηρέμηση ή σε γενική αναισθησία, για να κάθεται ακίνητο. Το κάνουμε σε περιπτώσεις όπου έχουμε ένα κάταγμα, ένα δύσκολο κάταγμα. Το μελετάμε γιατί αυτό κάνει και τρισδιάστατες ανασυνθέσεις και το βλέπουμε σε πραγματικό μέγεθος. Στο εξωτερικό υπάρχουν και εκτυπωτές που φαντάζομαι ότι μπορεί να εκτυπώσουν το κόκαλο που έχει σπάσει. Και να το δεις πώς μπορεί να φτιαχτεί και πώς να το μελετήσει. Μπράβο, πολύ καλύτερα. Πολύ ωραία.
σε ζώα τα οποία έχουν έντονους βήχας, προβλήματα του πνεύμονα ή του εγκεφάλου, σε ζώα που έχουν μείνει παράλυτα ή κουτσένουν, όπως λες, ανάλογα τι θα πει ο ορθοπαιδικός. Πρώτα το εξετάζει. Ένα ζώο που κουτσένει, μπορεί να κουτσένει γιατί έχει πρόβλημα σε μια άρθρωση, γιατί μπορεί να έχει κάτι πολύ απλό, να έχει πατήσει ένα αγκάθι ή να έχει πρόβλημα σε μοντελική στήλη. Α, μάλιστα. Αυτά είναι γενετής όμως ουσιαστικά. Αυτά έχουν κάποιες φυλές, έχουν μια προδιάθεση. Ποιες είναι αυτές οι φυλές? Τα γαλλικά bulldog έχουν συνήθως προβλήματα. Κάποια αυτά τα μικρά τα dachshund που λέμε τα λουκανικάκια. Για την προδιάθεση με τη σπονδυλική στήλη. Με τη σπονδυλική στήλη. Γιατί όμως αυτό? Γιατί είναι κάτι γενετικό. Εκφυλίζεται ο δίσκος. Πιο εύκολα. Πιο εύκολα, εκφυλίζεται και παθαίνει πρόβλημα. Παθαίνει προβολή δίσκου, αυτό που λέμε. Να, κάτι λοιπόν που θα πρέπει να εξετάζουμε και πριν αγοράσουμε ή να δούμε ένα σκυλάκι. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, πολύ διαφορετικό. Και εγώ δεν το είχα. Και εγώ όταν ας πούμε, που ασχολούμαι έτσι με τη ράτσα τη Λούση που είναι σίτσου και ασχολούμαι τώρα 15 χρόνια. Εντάξει, δεν σκέφτηκα καν, ας πούμε. Βέβαια, εντάξει, εγώ την προσέχω, ξέρω ότι είναι μια ευαισθησία στα μάτια, π.χ. κτλ. Αλλά ναι, εντάξει. Παραδείγματος χάρη τα σίτσου, υπάρχουν οφθαλμίατροι που συστήνουν κάποια πλαστική στα βλέφαρα. Γιατί δυστυχώς όταν πιέζονται, περάσουν μεγάλο στρες, μπορεί αυτό που λέμε να κάνει εξόφθαλμο, να βγει λίγο πιο έξω το μάτι. Α, μάλιστα. Και υπάρχουν οι οφθαλμίατροι, κτηνίατροι, προτείνουν μια πλαστική επέμβαση, ναι, η οποία το περιορίζει αυτό το φαινόμενο και δεν έχει το φόβο στο μέλλον να σου πάθει κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, όταν πιέζονται, όταν πιέζονται, εννοείς στρεσάρονται. Όταν στρεσάρονται. Παραδείγματος χάρη, το έχει πάθει σκύλος που κάπου εγκλωβίστηκε κάτω από το κρεβάτι, πιέστηκε και έπαθε αυτό το εξόφθαλμο. Πώς το καταλαβαίνεις ότι κάποια έτσι, σκυλιά στρεσάρονται, ας πούμε, όταν γαυγίζουν, όταν φωνάζουν, όταν είναι έτσι. Όταν γαυγίζουν, όταν πιέζονται, όταν ένα σιχτσού, αν το έρθει σε επαφή με ένα μεγάλο σωμό, το οποίο το φοβήσει. Ναι. Εκεί δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, έχουμε και τέτοια. Okay. Ναι, πρέπει να το προσέχεις. Τι άλλο μπορούμε να πούμε έτσι, σαν σε και τώρα πια και γενικές συμβουλές, ουσιαστικά μέσα στο χειμώνα, τα ενήλικα ζώα μέσα στο χειμώνα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες θερμίδες ή είναι αναλόγως αν, επειδή κάνει κρύο, το λέω αυτό, ή είναι αναλόγως τι ενέργεια θα καταναλώσουν, άλλο καταναλώνει περισσότερη ενέργεια όταν πάει για κυνήγι, αλλά δεν μιλάμε και για τέτοιες φυλές και ράτσες που ξέρουν, νομίζω, οι κυνηγοί, αν και λένε ότι απαγορεύτηκε το κυνήγι. Απαγορεύτηκε, ναι. Τώρα ακόμα δεν είναι κάτι. Είδα στο Facebook, είπαν ότι δεν θα είναι μόνιμο. Δεν ξέρω γιατί απαγορεύτηκε. Τα δασαρχεία πάντως δεν πήραν ενημέρωση, οπότε είναι ένα ημίμετρο μέχρι στιγμής. Ναι. Και βέβαια οι φίλοι μας οι κυνηγοί, καλά, εγώ δεν έχω, βέβαια, δεν μου αρέσει τα πουλάκια, δεν μπορώ να τα. Καταρχήν δεν μπορώ να τα φάω. Τώρα αρχίζω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί δεν μπορώ καθόλου. Θα μου πει δεν τρισκοτόπουλο. Είναι μεγάλο πουλί ή γαλοπούλα. Έχει κρέας, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό το. Είναι στο μυαλό μας, σαν παιχνίδι του μυαλού. Ναι, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν είμαι και υπέρ του κυνηγιού, αλλά εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι όμως που. Ή και εσείς που έχετε και κουράρετε και πολλά κυνηγόσκυλα, ας το πούμε. Κοίταξε, τα ζώα που είναι στον κήπο γενικά καταναλώνουν και περισσότερες θερμίδες. Και ανάλογα τη φυλή, ένα κυνηγόσκυλο καταναλώνει περισσότερο. Ένα γερμανικός πυμενικός κουνιέται λιγότερο, άρα θέλει και λιγότερες θερμίδες. Όσο πιο μεγάλο είναι το ζώο, τόσο πιο λιτοδίαιτο. Αυτό που λένε και οι καρδιολόγοι στους ανθρώπους, ότι πρέπει να είσαι. Σε ηλικία. Ναι. Που όταν τόσο μεγαλώνουμε και εμείς, μας λένε ότι ο καρδιολόγος να είσαι και να κόβεις, έτσι πρέπει να είναι και τα ζώα. Να είναι ελαφρύς ο σκελετός, να μην επιβαρύνονται άλλο οι αρθρώσεις. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί πολλά ζώα μέχρι την πάροδο της ηλικίας έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις. Οπότε όσο πιο ελαφρύ είναι το ζώο, τόσο πιο εύκολο είναι τον οργανισμό του. Και τώρα που είπες για τις αρθρώσεις, αυτό, επειδή ξέρω ας πούμε, ότι εντάξει, και τα και μικρόσωμες φυλές έτσι, μπορεί να είναι λίγο πιο ευαίσθητες σε αυτό, πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, τουλάχιστον να περνάει ο χρόνος και να έχουν καλή έτσι, υγεία. Υπάρχουν κάποιες διατροφές οι οποίες εστιάζουν σε κάποιες θρεπτικές ουσίες για τις αρθρώσεις. Κλινικές δίαιτες είναι αυτά. Αλλά. Ουσιαστικά πρέπει να απευθυνόμαστε συνέχεια στο γιατρό μας. Τα μικρόσωμα. Σαν πρόληψη, βασικά, για να μην έχουμε μεγαλύτερα μετά προθέματα. Σαν πρόληψη, ναι. Αυτό που λέμε στους ιδιοκτήτες πολλές φορές, μπορεί εσύ που ζεις στο σκύλο να δεις κάτι και να λες, θα το πω, αλλά θα με περάσουν για τρελή. Δεν θα φανεί δηλαδή σοβαρό. Οτιδήποτε βλέπουμε στο ζώο, επειδή το ζεις κάθε μέρα ο ιδιοκτήτης, ναι, θα πρέπει το να το λέει στο γιατρό και ο γιατρός θα το ερμηνεύει στο τι μπορεί να είναι αυτό. Αλλά σίγουρα ένα ζώο το οποίο είτε κουτσένει, είτε το βλέπουμε να κουτσένει, ή το βλέπουμε να μην μπορεί να περπατήσει, πρέπει άμεσα να κινηθούμε αυτό, και να μην το ναι, περιμένουμε. Τόσο προφανές, ναι. Δυστυχώς οι Έλληνες πολλές φορές, παίρνουμε ένα φίλο μας, λέμε
Ο σκύλος με έπαθε αυτό, α, και εγώ είχα πάθει τότε και δώσαμε αυτή την αντιβίωση. Και παίρνω ένα χάπι και το αφήνω. Σε τόσο προφανές αλίμονο. Εγώ ακόμα καμιά φορά που έχει να φάει, ξέρω, κάνα δύο μέρες, τι λέω, γιατί δεν τρώει, μήπως αυτό. Δηλαδή το κάνω και λίγο έτσι. Το περνά από το μυαλό μου, λέω, να το ξέρεις, να το παρακολουθώ. Απλώς λέω, αν χρειάζεται στη διατροφή του, μεγαλώντας το ζώο μετά τα 5-6 χρόνια, 7, δεν ξέρω, στη μισή ηλικία, αν υποτεθεί ότι είμαστε στα 15 χρόνια, κάποιες φυλές και παραπάνω, κάποιες άλλες. Να αρχίζουμε να έχουμε προληπτική ας πούμε και την ιατρική φροντίδα και διατροφή, τι μπορούμε, υπάρχουν, γι' αυτό λέω, κάτι τουλάχιστον που να μεγαλώσει και να μην έχει. Γιατί πολλά χάνουν και το φως τους, τυφλώνονται, είναι λίγο έτσι, εκφυλίζεται ο οργανισμός. Ναι, σίγουρα. Αυτό δεν μπορούμε να το προλάβουμε από πιο πριν τουλάχιστον να είναι καλά. Μπορούμε, όσο φροντίζουμε το σκύλο μας, τη γάτα μας, σίγουρα του δίνουμε και μεγαλύτερη και καλύτερη ποιότητα ζωής και μακρύτερο χρόνο ζωής. Οπότε ρωτάμε τους Όπως είναι και ο καθαρισμός δοντιών. Πολύ ξεχνάμε τα δόντια. Εμείς τα βουρτσίζουμε, αλλά και οι οδοντίατροι, εμείς πηγαίνουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στον οδοντίατρο. Ο σκύλος, επειδή για να κάνει ένα καθαρισμό δοντιών θα πρέπει να είναι σε γενική αναισθησία, προτείνουμε κάθε ένα ή κάθε δύο χρόνια. Όσο πιο μικρόσωμο είναι το σκυλάκι, τα δόντια του πιάνουν πλάκα και τεριδώνω πολύ πιο εύκολα. Οπότε το κάνουμε συνήθως κάθε χρόνο. Κρίμα είναι να του πέφτουν τα δόντια, να έχει ουλίτιδα, να πονάει, Ναι, αλλά για να μην, αν το ξεκινήσει από μια ηλικία 5 ετών, περίπου τώρα συζητάμε, 5 ετών πριν έχουμε σοβαρά προβλήματα, δεν θα χάσει εύκολα τα δόντια του. Και το πρόβλημα της σωματικής υγιεινής μπορεί να κάνει και προβλήματα στην καρδιά, στα μικρόσωμα. Βεβαίως. Ναι, αυτό το έχω ακούσει και για τους ανθρώπους, έτσι. Ναι, είναι βέβαια. Και για τους ανθρώπους. Βέβαια. Και οι καρδιολόγοι επιμένουν σε αυτό. Πόσα πράγματα πρέπει να λέμε. Κάποια άλλη συμβουλή πριν σου κάνω και μια άλλη ερώτηση για το χειμώνα που θες έτσι, εντάξει, προληπτικά να πούμε. Πριν κλείσουμε, έχουμε και 5 λεπτά για ακόμα και μετά θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Προληπτικά, κοίταξε, για το χειμώνα ουσιαστικά να μην βγάζουμε όταν βρέχει ή όταν έχει πολλές βροντές. Πολλά σκυλιά έχουν κροτοφοβία, φοβούνται τις βροντές. Να μην τα βγάζουμε γιατί ένας φίλος, παραδείγματος χάρη, πήδηξε τον μπαλκόνι και το έχασε. Υπάρχουν και όλα αυτά τα σενάρια, πέρα από το θέμα της υγείας και τις εξετάσεις του, δεν έχει κάτι άλλο. Και καλή διατροφή. Μου είπες ότι έχουν βγει τώρα και κάτι εμβόλια που είναι κάθε 2 χρόνια και όχι κάθε 1 χρόνο που το συνηθίζαμε τώρα. Ουσιαστικά η νομοθεσία αναφέρει ότι πρέπει να εμβολιάσουμε το σκύλο μας για το χρόνο που λέει η εταιρεία. Άρα οι εταιρείες λένε ότι ο χρόνος που δρά το εμβόλιο, που έχει επίδραση, είναι για 2 χρόνια ή υπάρχουν και για 3. Βέβαια τώρα έχουμε τη λύσα. Έχουμε κρούσματα λύσα στη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, αυτά είναι κάθε χρόνο. Είναι κάθε χρόνο. Υπάρχουν σίγουρα εταιρείες όμως που συνιστούν κάθε 2 χρόνια. Αλήθεια. Εγώ τώρα μια φορά το χρόνο ήξερα ότι κάνουμε τα εμβόλια και. Ναι, αυτά είναι νέα δεδομένα που υπάρχουν. Ωραία. Και παθολόγοι κτηνίατροι που ασχολούνται με τα προγράμματα. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πρέπει, έτσι άσχετο από αυτό, αλλά πάντα είχα αυτή την άποψη, ειλικρινά. Πρέπει όλα τα θηλυκά που δεν έχουν τεκνοποιήσει, ας πούμε, να στηρώνονται. Ή αυτό είναι και ένας προληπτικός πάντα λόγος. Είναι ένας προληπτικός λόγος. Δυστυχώς τα θηλυκά σκυλιά έχουν μια τάση να κάνουν αυτό που λέμε πιομήτρα, μια φλεγμονή, η οποία έχει 2 τύπους. Έχει την ανοιχτή και την κλειστή. Η ανοιχτή το βλέπουμε γιατί έχει ένα έκρημα που μυρίζει και νομίζουμε ότι έχει περίοδο σε χρονική περίοδο που δεν θα περίμενες να έχει περίοδο. Σαν αιματάκι είναι. Σαν αίμα, σαν κέτσαπ βγαίνει και ο οποίο μυρίζει είναι δύσοσμο. Οπότε εύκολα ο ιδιοκτήτης το καταλαβαίνει και πάει στον κτηνίατρο. Συνήθως όμως το εμφανίζουν σε μια ηλικία πάνω από 6 ετών. Οπότε και η διαδικασία του χειρουργείου είναι πιο δύσκολη και ο οργανισμός πιο καταπονημένος. Οπότε ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να εκτιμήσει πολλούς παραμέτρους. Σωστά. Γι' αυτό η κτηνίατρη συστήνει μια στήρωση πιο πριν σε φυσιολογικές συνθήκες. Έχει επιπτώσεις η στήρωση στο σκυλάκι, στο γατάκι, ξέρω εγώ. Στις γάτες, ξέρω, μερικές φορές παχαίνουν. Παχαίνουν και όπως και σκυλάκια. Πολλές φορές παχαίνουν, αλλάζει λίγο χαρακτήρα. Αλλά αυτό. Κάποια γίνονται πιο νοχελικά. Αυτό το λένε οι ιδιοκτήτες. Ναι. Ακόμα δεν γνωρίζω εγώ κάποια έρευνα να σας πω πάνω σε αυτό. Αλλά πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή μετά το χειρουργείο, μην γινόμαστε κλασικοί Έλληνες. Φάει και φάει. Όχι, δεν καλά, εντάξει, είναι αυτό σε γενικές γραμμές για όλα τα σκυλιά και τα γατάκια. Γιατί δεν είναι και ωραίο. Δηλαδή δεν το βοηθάς εκεί, όπως και στους ανθρώπους. Δεν το βοηθάς να γίνει παχύς, γιατί βγάζει άλλα προβλήματα στη συνέχεια. Να, που δεν τα θέλουμε άλλωστε. Βέβαια. Ειδικά όπως είναι σκυλιά, τα Golden Retriever ή τα Labrador που έχουν μία τάση να τρώνε παραπάνω. Αν εμείς τα αφήσουμε,
Θα φάνε πάρα πολύ. Θα φάνε πάρα πολύ. Τα Labrador, ξέρω ότι πρέπει να τουλάχιστον 2 ώρες να είναι έξω. Γιατί έχουν πολλή ενέργεια. Πρέπει να παίζουν, ναι, βέβαια. Πρέπει δηλαδή 2 ώρες. Δηλαδή, όποιος είναι ιδιοκτήτης τέτοιου σκυλιού, την έχει βάψει. Για μένα πρέπει να έχει κήπο. Ειδικά τώρα το χειμώνα, και το λέω αυτό γιατί δεν είναι βολικά τα ωράρια πρώτον και δεν είναι βολικός και ο καιρός. Ναι, δηλαδή, εντάξει, μπορεί εγώ να πάω και 12 ώρα το βράδυ σπίτι και ένα καλοκαιράκι είναι να το πάω και μια βολτίτσα να κάνω. Mm-hmm. Άμα βρέχει, άμα χιονίζει, άμα, δηλαδή και αυτό το παλιό καιρό που έχει, δεν εύκολο να πας. Γενικά ο μεγαλός όμως σκύλος πρέπει να έχεις και κήπο. Είναι το ιδανικό. Να τον αφήνεις μόνο του δηλαδή μετά. Ναι, είναι στον κήπο. Να βγαίνει, αλλά και πάλι μέσα στον κήπο τι να κάνει. Παίζει, κάνει σκανταλιές. Αυτό είναι. Γιατί να σκέψου να έχεις και κήπο, να έχεις και λουλούδια και να μην τον αφήνει. Όχι, εκεί δεν είναι. Οι σκανταλιές είναι μέσα στο παιχνίδι. Εκεί τώρα τότε πρέπει να τον παίρνει και να τρέχεται στο βουνό. Πάνω. Αυτό είναι το ιδανικό. Το ιδανικό. Μόνο το ιδανικό είναι, αλλά. Στα Λάμπραντο βέβαια πρέπει να προσέχουμε γιατί έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις. Γενικά τέτοια σκυλιά όπως είναι τα Σίχτσου που έχουν κάποιες προδιαθέσεις, τα Λάμπραντορ, που έχουν κληρονομικά κάποιες προδιαθέσεις, θα πρέπει το ιδανικό για όλες που συστήνουμε είναι να τα παίρνουν από εκτροφείς, οι οποίοι εκτροφείς ελέγχουν τέτοιες παθήσεις. Έχουν πάρα πολλές, πάρα πολλά έχω δει δυστυχώς από τέτοια. Εμάς μας φέρνουν πολλά κουτάβια που κάνουμε, τα βλέπει ο ορθοπαιδικός και κάνει μέχρι και τρισδιάστατες αξονικές για να δει τι γίνεται ακριβώς στον αγκώνα ή στα ισχύα του. Σωστό. Και οι εκτροφείς ανάλογα με τα ευρήματα βελτιώνουν τη φυλή και να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, στους επόμενους. Έτσι, γιατί αυτά τα βλέπεις ωραία μικρά και έτσι, αυτό και στο τέλος εμφανίζει μακριά από τα καπνεύματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το που καλά. Είμαστε μαζί σήμερα. Έτσι, και είπαμε 2 πραγματάκια να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας πάνω στους καλούς μας φίλους. Γιατί συνήθως εδώ έχουμε, αλλά έχουμε ευρία γκάμα, γιατί είμαστε μέσα σε όλα στην εκπομπή εδώ της Ζούγκλας. Οπότε έχουμε και αυτήν την πλευρά μας. Είμαστε και φιλόζωοι και φιλάνθρωποι, μπορώ να πω. Χριστούγεννα έρχονται, γιατί να μην είμαστε άλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να πάλι. Σε καλά. Και